για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε όχι για καλό σκοπό. Βρισκόμαστε εδώ γιατί 3 νέοι άνθρωποι έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο όπως κατά σχεδόν παράδοση γίνεται στην Κρήτη, λόγω ανικανότητας του κράτους να λύσει το πρόβλημα. Είμαστε εδώ γιατί δεν ήταν ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα, ήταν ένα ακόμα κρατικό έγκλημα. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά ότι πλέον έχουν ανοίξει τα μάτια μας, βλέπουμε τους ενόχους, φωνάζουμε για τους ενόχους και θα εργαστούμε για να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Έχουμε βαρεθεί ανθρώπους σε θέση ευθύνης να λειτουργούν εντελώς ανεύθυνα και να απαξιώνουν συνεχώς την ανθρώπινη ζωή. Αυτό θα αλλάξει. Να πούμε και δύο λόγια για το Ρέθυμνο. Έχετε κληθεί εδώ στην Κρήτη για να συμμετάσχετε σε μία εκδήλωση. Σε μία εκδήλωση, ακριβώς. Θα μιλήσουμε για το γνωστό έγκλημα των Ντεμπών, για τα προβλήματα που έχουμε με τη δικαιοσύνη, η οποία προχωράει πολύ βασανιστικά και σκόπιμα αργά. Εμείς παραμένουμε στις θέσεις μας, δυνατοί και πιεστικοί. Θα τα καταφέρουμε. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι δυστυχώς τίποτα δεν κινείται αυτόματα. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συγκάλυψη και από την πλευρά της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Είπατε ότι είναι κρατικό έγκλημα. Θα μας το διευκρινίσετε? Ναι. Όταν γνωρίζεις για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και αδιαφορείς να λύσεις το πρόβλημα που προφανώς μπορείς και να το λύσεις, είσαι ανίκανος και εγκληματίας βέβαια, έτσι, γιατί ανέχεσαι μια κατάσταση. Όταν μιλάτε για συγκάλυψη, ταυτοποιείτε, ορίζετε πρόσωπα, άτομα ή το λέτε τελείως γενικά σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, την επίσημη πολιτεία και όλα αυτά? Η συγκάλυψη έτσι όπως την είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις μας, όλοι έχουμε εικόνα. Άρα φανταζόμαστε τα ίδια πρόσωπα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Η συγκάλυψη λοιπόν ξεκίνησε από την πρώτη ώρα και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Δυστυχώς, το γνωστό σε όλους θεωρίες συνωμοσίας δεν ισχύει. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν είναι πέρα από τα όρια της φαντασίας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν θεωρίες, αλλά το τραγικό είναι ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Και έχετε δώσει και μία άλλη διάσταση στη δικαιοσύνη. Έχετε πει ότι δικαιοσύνη όχι με φωνασκίες και ύβρις, αλλά με ηρεμία, σωστές κινήσεις και χαμόγελο. Ακριβώς. Πώς είναι η διάσταση αυτό που λέτε? Η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Ο θεσμός πρέπει να ανακτήσει το σεβασμό και την πίστη των πολιτών. Είναι, νομίζω, δεν μπορεί πραγματικά η κατάσταση να πάει χειρότερα. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει αυτό. Αυτό που περιμένετε τώρα, ποιο είναι, κυρία Καριστινού, να αποδοθούν ευθύνες, να οριστεί ένα δικαστήριο, τι πρέπει να γίνει τώρα? Σε ποιο βήμα βρίσκεστε τώρα? Εμείς 19 μήνες μετά βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Βρισκόμαστε στη φάση στην οποία προσπαθούμε να φέρουμε στο φως τα στοιχεία που κάποιοι προσπάθησαν να καταστρέψουν. Είμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο. Το να μιλήσω για δίκες σε αυτή τη φάση είναι και άκερο και είναι και πραγματικά κουκούλωμα. Αυτά είναι παιδαριώδη που γίνονται. Ούτε καν οι δικαιολογίες δεν είναι καν σοβαρές. Θα τελειώσει αυτό. Το έγκλημα των Ντεμπών θα είναι το βατερλό αυτής της κατάστασης.